Πάμε και στη Μόσχα, στο Θανάση Αυγερινό, να ακούσουμε τι λέει και το Κρεμλίνο, Θανάση. Καλησπέρα από τη Μόσχα. Επισήμως δεν υπάρχει κάποια μέχρι στιγμής αντίδραση για τα χτυπήματα αυτά τα τελευταία σε ουκρανικό έδαφος. Συνήθως πιο αργά υπάρχει πάντα καθημερινά μια ενημέρωση από το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας. Θα την αναμένουμε. Ωστόσο καταφθάνουν πληροφορίες από τους ρωσόφωνους για αύξηση των θυμάτων από ένα σημερινό χτύπημα του ουκρανικού πυροβολικού σε σταθμό υπεραστικών λεωφορείων στο Ντονιέτσκ. Έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 2 νεκροί και 6 τραυματίες. Υπάρχουν μάλιστα μαρτυρίες για συνεχόμενα χτυπήματα όλο το τελευταίο διάστημα από την ουκρανική πλευρά, καθώς έχει ενισχυθεί με αμερικανικά πυροβόλα τύπου M777. Τέτοιου τύπου, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ήταν και αυτό που χτύπησε τον σταθμό υπεραστικών λεωφορείων. Μάλιστα, είναι τόσο ανησυχητική η κατάσταση, ώστε από τον Ντονιέτσκ κόσμος μετακινείται στη Μαριούπολη, που φανταστείτε το, είναι ασφαλέστερη η κατάσταση. Η κυρία Ζαχάροβα, η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, είπε ότι το Κίεβο συνεχίζει απροκάλυπτα να βομβαρδίζει με νατοϊκά όπλα κατοικίες, νοσοκομεία, δημόσια κτίρια στο Ντονιέτσκ και εκτίμησε ότι η Ουάσιγκτον χορηγεί στο Κίεβο εκτός από όπλα και δεδομένα κατασκοπίας για να χτυπά, όπως είπε, το λαό του Ντονμπάς.